Καλησπέρα, Κώστα, για μένα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Las Vegas, στο ξενοδοχείο αυτή που μιλάμε. Έχουν μείνει κάποιες ώρες, 5 είναι 4 ώρες περίπου, για το μεγάλο event, το μεγάλο αγώνα του Mr. Olympia, που γίνεται μια φορά το χρόνο και το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Έχω να πω ότι βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, ψυχολογικά πολύ καλά. Νιώθω κάτι μέσα που θα πάμε πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω να δώσω ένα σκληρό αγώνα πάνω εκεί, να είμαι όσο μπορώ καλός και πάνω, για να πάρουμε μια άξια θέση που νομίζω θα την έχουμε. Και να είμαι εγώ υπερήφανος, βέβαια και τα παιδιά που μας βλέπουν το φάνος και στο γιούμα αυτό, όλη την καρδιά. Λοιπόν, η προετοιμασία πάνω απ' όλα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό για μένα. Δεν είχαμε τραυματισμού, δεν είχαμε τίποτα. Το πιο σημαντικό για έναν αθλητή νομίζω είναι αυτό και για τον προπονητή, ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεύτερον, ότι τα κιλά μου έχουν ανέβει γύρω στα 4 κιλά παραπάνω. Τώρα εδώ που μιλάμε θα παίξουμε και στα 113 κιλά, που σημαίνει ποιότητα. Μιλάμε καλά κιλά. Και όσο και για τη βελτίωση που έχω κάνει, ο Ιωάννη μου γενικά έχει φανεί πάρα πολύ. Γενικά. Αλλά πιο πολύ έχει φανεί το πάνω σημείο. Εντάξει, τα πόδια μου λίγο πολύ τα είχα, έτσι κι αλλιώ είναι μεγάλα τα πόδια. Αλλά πιστεύω ότι πάνω έχω φορτώσει πάρα πολύ. Το σίδεσα πάνω και τα χέρια και τα έχουν πάρει. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι έχω φτάσει στο καλύτερο νομίζω μέχρι στιγμή. Για μένα έπαιξε μεγάλο ρόλο αρχικά η πρόκληση στο Ολύμπια. Όταν προκλήθηκα στο κολεφάι Ολύμπια που πήρα από την Αυστραλία, αυτό δεν ξέρω, αλλά νομίζω και ψυχολογικά με ανέβασε περισσότερο, γιατί δεν είχα το στρες, δεν είχα το άγχος να περάσω χα και χα όπως έκανα το 2010. Με έκανε συνέχεια του πεντάδα-τετράδα, όχι την τριάδα. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό με έκανε περισσότερο να είμαι πιο χαλαρός, πιο αυτό, και έτσι εκεί νομίζω το ποντάρω καλύτερα εγώ. Και άσχετα και αν έπαιξα και μια Νέα Υόρκη, έπαιξα και η Γερμανία, έπαιξα και στην Αγγλία. Αυτό δεν με κούρασε καθόλου, γιατί η ψυχολογία μου ήταν τόσο ανεβασμένη που δεν καταλάβαινα τίποτα. Αυτό νομίζω με έκανε να φορτώσω περισσότερα κιλά, γιατί ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Κοίταξε, αυτό είναι το παθιερωμένο κάθε χρόνο που γίνεται. Εντάξει. Εγώ βάζω ένα 90% θα βγει ο Jay Cutler. Μετά θα παίξει ο Phil Hill, μετά ο Kyle Green, μετά νομίζω θα παίξει ο Dennis Wolf και μετά η πεντάδα θα είναι νομίζω... Dexter. Αυτή είναι η πεντάδα για μένα. Προβλέπω, πιστεύω. Λοιπόν, για το τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, και από την ΚΟ και σε όλη την Ελλάδα και στην Αμερική ακόμα. Λοιπόν, αλλά ας πιάσουμε πρώτα από τον προπονητή μου, τον Δαβίδο Παλάσσα, γιατί αυτός κατά τα ψέματα έκανε πάρα πολύ δουλειά. Και εδώ που με έχει φτάσει να είμαι αυτός. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτός είναι για μένα η κορυφή. Δεύτερον, η γυναίκα μου βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή το στήριγμα αυτό είναι. Τα μαγειρέματα το ένα το άλλο, να με προσέχει πώς και έτσι και αυτό και τα αυτά, τα ζυγίσματα και όλα. Μεγάλο ρόλο, πιστέψτε μου. Τρίτον, έχουμε ένα μεγάλο άνθρωπο στην Ελλάδα που ονομάζεται Αλέκος Τραβάνης. Είναι ο σπονσοράς μου. Το φιλώ και τον αγαπώ πάρα πολύ, γιατί με έχει στηρίξει από τους πρώτους μου αγώνες μέχρι και τώρα. Και τον ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και από την καρδιά μου. Τον αγαπάω και τον λατρεύω. Τρίτον, τέταρτον, Κώστα, έχουμε και έναν άνθρωπο στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπαίνει η κάμερα τώρα που μιλάμε, λέγεται Κώστα Μαρακόπουλος. Τον ευχαριστώ με θα βάθει την καρδιά μου, γιατί και αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχει κάνει πάρα πολλά για μένα. Τον βλέπετε κι εσείς ήδη, νομίζω, στο Facebook, στα αυτά, τις φωτογραφίες, στα αυτά, το fan club παντού, στο forum. Δηλαδή, έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά. Και όχι μόνο. Έχει πολλά. Γι' αυτό, με όλη την καρδιά μου και όλη την ψυχή μου,
Και τελευταία, θα πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην MHP. Thank you very much for help, my sponsor. Okay. Που την αυτή τη στιγμή την έχει και ο Αλέξος Αντραβάνης. Με στηρίζει δυνατά. Ευχαριστώ και σε όλο το φόρουμ και σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν και να ξέρουν ότι θα είμαστε εκεί πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.